Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μίχο, σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές μας. Λοιπόν, για πείτε μας για αυτή την συνάντηση. Μιλάμε για μια πρωτοφανή και μεγάλη σύσκεψη αναρμόδιου Υπουργείου. Θέλω να πω αναρμόδιο, διότι όπως ξέρετε εμείς ανήκουμε στο Υπουργείο Οικονομίας και υποπτευόμαστε από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αλλά για πρώτη φορά ο Υπουργός Εργασίας κάλεσε τους Προέδρους όλων των επιμελητηρίων της χώρας ως συνομιλητές, κυρίως για μια συνάντηση που θα αφορούσε τα προγράμματα και την επιδότηση και τους κανόνες για την επιδότηση απασχόλησης και μια σειρά προβλημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Φανταστείτε ότι πλαισίωναν τις συναντήσεις του κυρίου, την συνάντηση που την πρόσκληση μας κάλεσε ο κύριος Κατρούγκαλος, εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω συντομίας το λέω αυτό, καταλαβαίνετε τώρα, και πρόνοιας, πλαισίωνε η κυρία Αντωνοπούλου, ο υφυπουργός, αρμόδια για θέματα προγραμμάτων και επιδότησης, ο κύριος Πετρόπουλος, που ήταν αρμόδιος για θέματα κυρίως ασφαλιστικών φορέων και οργανισμών και όπως αφορά και τον υποπτευόμενο για τους επαγγελματίες και φίλους μας τον ΟΑΕ, η κυρία Καραμεσίνη που ήταν η προϊσταμένη του ΟΑΕΔ και ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας ο κύριος Νιφελούδης και από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Παπαδεράκης, η κυρία Φωτονιάτα, η ειδική γραμματέας ανάπτυξη σχεδιασμού και ο κύριος Κορκολής. Μιλάμε για μια ειλικρινά εντυπωσιαστήκαμε, άλλα περιμέναμε να δούμε, άλλους είδαμε και όταν βλέπεις ίσως με την ηγεσία του Υπουργείου. Παρ' όλα αυτά νιώθουμε τουλάχιστον από την πλευρά των επιμελητηρίων, εμείς σαν πρέβεζα με την ιδιαίτερη τοποθέτηση γιατί κυκλοφόρησε και ένα βίντεο, δεν το είχαμε καν στημένο, άμα ήταν στημένο θα είχε όλο το κείμενο. Από την πλευρά μας ότι οι τοποθετήσεις που κάναμε ήταν η επιδότηση εργασίας αντί επιδόματος ανεργίας και αυτό κυριάρχησε στη συνάντηση με κάποια ιδιαίτερη πρωτοβουλία και με συνεργασία με τους Δήμους όπως ανέφερε ο κύριος Νεφελούδης, όχι μόνο να σώσουμε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις αλλά να υποστηρίξουμε και άλλες δομές, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα που άπτονται με τον βαθμό πρώτου και δεύτερη τοπικής στην επιτοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ ήταν ένα μέτρο που αντιπροτείναμε εμείς, προσωπικά εγώ, και είπα ότι αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί από το να παίρνει κάποιος συμπολίτης μας ή που να έχει την πολυτέλεια να παίρνει αυτό το επίδομα. Δεν σημαίνει ότι θα παίρνει 350-380 ευρώ αντί για 500, όπως καταλαβαίνετε που είναι το κανονικό ημερομίσθιο, μηνιάτικο, και να κάθεται να είναι αντίστοιχα παραγωγικός και να προσφέρει μια κοινοφιλή εργασία εθελοντικά έστω και αυτό να πιστοποιείται και να βαθμολογείται από τον τοπικό Δήμο. Ένα άλλο θέμα ήταν που ζητήσαμε τις κυλιόμενες 100 δόσεις, ας πούμε ρυθμίσεις και κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν μου αρέσει να λέγονται δόσεις, γιατί κανένας δεν πειθαρχεί και τελικά θεωρούνται άλλη κατηγορία πλέον κανονισμού και ρύθμισης. Κυλιόμενες δηλαδή ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες όταν έχουν τόσα άλλα να πληρώσουν όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν ένα άλλο ευχάριστο στο οποίο αναφερθήκαμε και ιδιαίτερα με παρέμβαση όπως και παλαιότερα έχει κάνει το επιμελητήριο πρέβεζας για το διαδικό σύστημα εκπαίδευσης και να συνδεθεί με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και εδώ ήμουν αρκετά επιθετικός και το δηλώνω δημόσια από το δικό σας μέσο σήμερα στην πόλη μας ότι να μπορούσε αυτό να συνδεθεί απευθείας στα επιμελητήρια, να έχουν τον κεντρικό φορέα κατάρτισης άμεσα υποπτευόμενο και από το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως από το Υπουργείο Εργασίας, ούτως ώστε να κάνουν όλη τη διάχυση των προγραμμάτων κυρίως στα προλέσια της κατάρτισης και όχι τα οποιαδήποτε ΚΕΚ που φυτρώνουν δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Επίσης ήταν ένα άλλο θέμα σημαντικό, το οποίο μπορώ να πω μετά τις σημερινές δημοσιεύσεις σε αθηναϊκά site, ήταν το πάγωμα των οφειλών. Το πάγωμα των οφειλών προς τον ΟΑΕ, όπου αυτό σημαίνει την όποιος δηλαδή υπολείπονται ασφάλιστρα για τον συνυπολογισμό της τελικής του σύνταξης, εφόσον δεν θα έχει τακτοποιήσει τις μέχρι τώρα οφειλές ή όσες μπορεί αυτός να καλύψει μέχρι το τέλος, να μειώνει τη σύνταξή του
αντίστοιχα. Αυτό ήταν πάλι μια πρόταση που την συζητούσαμε εδώ και 3 χρόνια περίπου και με την ΕΣΕΕ, και σήμερα βλέπουμε χαρά ότι δημοσιεύονται σε αθηναϊκά site οι δηλώσεις οι δικές μας που ήταν και αποτυπώνονται και στο βιντεάκι της δικής μου τοποθέτησης, ότι καταφέραμε να περάσουμε ας πούμε αυτό το μήνυμα και να ακούσει πλέον με τα δικά της αότα η ηγεσία του Υπουργείου. Ένα άλλο ζήτημα που τοποθετηθήκαμε ήταν το ΚΕΑΟ, αυτό το βάρβαρος οργανισμός εισπραξής για τις ασφαλιστικές εισφορές, όπου έρχεται να, ενώ η εφορία ας πούμε δεν προλαβαίνει και δεν τολμάει να κατάσχει, έρχεται και ζητάει αμέσως κάποια αντίστοιχη έτσι διασφάλιση με την μορφή της κατάσχησης από τον, για μικρά ποσά. Mm-hmm. Το ευχάριστο είναι, και όπως αυτό ακούστηκε σε αιτήματα των συναδέλφων εκεί προέδρων, ότι επειδή δεν προλαβαίνουν και οι συνεργάτες μας, οι οικονομικοί σύμβουλοι, οι λογιστές μας δηλαδή, με τις ανακοινώσεις όσον αφορά τις προσλήψεις, ότι πλέον ισχύει, και δεν ξέρω, εγώ το άκουσα για πρώτη φορά, ότι μπορεί να αναγγέλλεται η πρόσληψη με ένα απλό SMS πλέον και να θεωρείται νόμιμη για τον εκάστοτε συνάδελφο επιχειρηματία όταν αυτός θα προσλαμβάνει κάποια μονάδα εργασίας, ας πούμε μη έψον όπως αυτή χαρακτηρίζεται. Αυτές ήταν κάποιες από τις πολύ γρήγορες κυβερνήσεις. Να πω ότι ήταν η πρωτοτυπία. Επίσης ζητήσαμε από την κυρία Φωτονιάτα μια νέα φιλοσοφία που θέλει και θα εφαρμοστούν από τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ότι ο εκάστοτε επενδυτής θα μπορεί να προσκομίζει τα τιμολόγια του προμηθευτή του και τα τιμολόγια θα εξοφλούνται όταν αυτά έχουν κατατηθεί έγκαιρα, πως λέμε, νόμιμα και με όλη τη διαδικασία που απαιτείται, να εξοφλείται αυτόματα κατευθείαν από την κεντρική δομή του Υπουργείου. Όπως παράλληλα θα έπρεπε να πάρουν χρήματα οι επενδυτές, καταλαβαίνετε, και να αποπληρώσουν αυτοί τους προμηθευτές τους. Φανταστείτε ένα συνάδελφο επιχειρηματία που να έχει ένα πρόβλημα σήμερα με ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα, ότι δεν θα έχει ούτε αυτήν την πολυτέλεια να εισπράξει χρήματα, καταλαβαίνετε. Ενώ τώρα αυτομάτως και θα βρισκόταν αντιμέτωπος με όποιες δικαστικές διενέξεις με τον επενδυτή. Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο. Η άλλη φιλοσοφία ήταν ότι τα νέα προγράμματα, όπως ακούστηκαν και από την κυρία Καραμεσίνη, θα μπορούν, και την κυρία Αντωνοπούλου, θα μπορούν να αποπληρώνονται κυρίως ως προς την απασχόληση με 12 μέχρι 12 μήνες εργασία με 40% επιδότηση. Συν ένα τρίμηνο δηλαδή, το οποίο θα είναι το οριακό όπως ανακοινώθηκε, στο οποίο θα μπορεί να έχει την πολυτέλεια να το διαχειριστεί καλύτερα με τον ΟΑΕΔΟ επιχειρηματίας. Είναι ένα έξυπνο μέτρο, πιστεύουμε ότι βρίσκεται στο πνεύμα της συλλογικής και των καιρών. Από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Αυτό ακριβώς, κύριε Γιαμά, από ό,τι καταλαβαίνω συζητήσατε για αρκετά θέματα και έγιναν σημαντικές προτάσεις. Αρκετά ενεργή παρουσία δηλαδή. Να δούμε την υλοποίηση. Αν εφαρμοστούν θα νιώθουν οι επιχειρηματίες ικανοποιημένοι. Δεν θέλαμε να φανεί ότι ήταν μια έτσι προσυνάντηση, μάλλον προσυνάντηση εν ώψη της ΔΕΘ. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον δεν θα μπορούν να πούν ότι δεν τοποθετηθήκαμε, ότι δεν τους είπαμε ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαμά, για την και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας πούμε ότι ήδη έχετε λάβει ένα δελτίο τύπου για μια μοναδική πλατφόρμα που φιλοξενεί πλέον το επιμηνητήριο Πρέβεδας. Και θα θέλαμε εδώ και εσείς να το αξιοποιήσετε περισσότερο, διαχέοντας την πληροφορία. Μπαίνοντας ήδη στο πόρταλ του επιμηνητηρίου, στην ιστοσελίδα, θα μπορεί να δείτε κάθε επιχειρηματία στο City Life Ticker Business που αφορά την ενίσχυση της τοπικής μας επιχείρησης. Ζωντανά, άμεσα και εύστοχα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η προσφορά θα υπάρχει στους πελάτες, θα υπάρχει έξυπνη διαφήμιση απλά και οικονομικά live, χωρίς κόπο και προβολή καθημερινά, και θα γίνεται μια έτσι B2B συνάντηση και συνεργασία με αντίστοιχα ένα οικονομικό όφελος μέσω ειδικών τιμών για τις αγορές. Μάλιστα. Θα το δείτε, υπάρχει και το πνεύμα του δελτίου τύπου και εκτιμώ ότι θα μπορούμε να διαρρήξουμε, να διαχέουμε την πληροφόρηση όσο πιο καλύτερα γίνεται για τα μέλη μας.
Ωραία. Θα, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ούτως ή άλλως, σαν το επεξεργαστούμε και εμείς και θα το δούμε. Και θα είμαστε πάλι στη διάθεσή σας. Βεβαίως. Και να πω και κάτι ακόμα που είμαστε ad hoc. Εμείς ήδη δουλεύουμε και τον Αύγουστο. Θα γίνει μια προβολή των δράσεων του νομού μας μέσω του επιμηνυτηρίου. Μέσω της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, μέσω της ΕΡΤ, και θα γίνει μια προβολή ορισμένων λεπτών και έχει επιλεγεί το επιμηνυτηριό μας να γίνει αυτή μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια προβολή, θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.